Όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο Δήμος Ισκό πρέπει να διεκδικήσει την παραχώρηση του συνόλου των 70, αιτήματος των 70, μέσα από μία μελέτη, η οποία πρέπει να κατευθεί και να είναι σοβαρή και αξιοπρεπής. Προς αυτή την κατεύθυνση, λέω προς τον ΤΕΕ, εδώ είναι ο κύριος Χρυσουλάκης, θα το μεταφέρει στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ και στη Ρόδο, εάν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εάν δεν μπορεί, θα πρέπει να πάμε σε άλλη λύση, που σημαίνει μελέτη, σε ιδιώτες έξω, και από σήμερα που μιλούμε για πάρα πολύ χρόνο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Όλα τα άλλα, και κάποιοι που κλαίνε, όταν το 2010 πήγαινα εκεί να προασπιστώ τους υπαλλήλους που θέλουν να τους πάρουν σε αυτόφορο, δεν δικαιούνται να μιλούν. Γιατί τα έχω όλα εδώ. Και τις εφημερίδες, και αυτά που γράφανε, και αυτά που λέγανε. Ένα-ένα να τα διαβάσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπήκε το θέμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, γιατί ο κύριος Κυρίτσης την εισήγηση την είχε πριν από λίγο, όπως μας είπε. Γι' αυτό και δεν μας την έστειλε. Τόσο μεγάλη ήταν η σοβαρότητα με την οποία ασχολήθηκε με το ζήτημα, και έρχεται σήμερα να μας πει ότι από τον Οκτώβριο του 2017, που είχε αλληλογραφία με την ΕΤΑ, σύρθηκε, έχει, προσέξτε, την άρση της παραχώρησης. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό στα πράγματα τα διοικητικά και τα πολιτικά του Δήμου της ΚΟ, αφού ο ίδιος αποφαίνεται και λέει ότι είναι μείζον το ζήτημα για την τοπική κοινωνία, το κρατάει κρυφό, κάνει μία ενημέρωση. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο από τα τελευταία δημοτικά συμβούλια. Η οποία ενημέρωση, τώρα που το σκέφτομαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ήθελε να πει ο κύριος Κυρίτσης, που πριν από λίγο μας είπε, πώς το είπε, πάρτε τον τζάπα. Δεν μας δίνουν τίποτα τζάπα, μας το παίρνουν τζάπα. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κοινωνία. Κανένας δεν μας δίνει τίποτα, δεν μας παίρνει τίποτα τζάπα. Εδώ που φτάσαμε, θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νομοθετημένες διατάξεις. Αν έχετε καλοσύνη, προσέξτε. Νόμος 4389 του 2016. Άρθρο 196, παράγραφος 4. Ορίζεται ότι δύναται να απενταχθούν ακίνητα τα οποία αρχικώς ετέθησαν στην διάθεση της ΕΤΑΔ, όταν αυτά τα ακίνητα εξυπηρετούν σκοπούς δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών. Έχω την εντύπωση, βεβαία εντύπωση, ότι αυτό πιθανώς να αποτελέσει το ισχυρότερο επιχείρημά μας για την επαναδιεκδίκηση μιας εκτάσεως που ήταν στα χέρια μας, έστω και με το καταχρήσιμο. Σας ομιλείτε ο ιδιοτελέστας υφυπουργός των Οικονομικών με αρμοδιότητα την διαχείριση της ακινήτου περιουσίας της χώρας μας. Οι αποφάσεις που διαβάσατε και οι οποίες προβλέπουν ότι κάποιο τίμημα ή κάποιο μίσθωμα δίδεται στο δημόσιο, δεν είναι μπετόν αρμέ, κύριε Δήμαρχε. Δεν είναι μπετόν αρμέ. Αλλάσουν και συχνά, μάλιστα. Αρκεί ο ετών να έχει την ικανότητα, να έχει την δυνατότητα να πείσει το δημόσιο δηλαδή, τους χειριζομένους το θέμα, για να βγουν οι νέες αποφάσεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε, θέλω να πιστεύω, δύναμη σύνθεσης. Επίσης, βλέποντας και κάνοντας τη μελέτη, καταρχάς έπρεπε να μας φέρετε το καταστατικό της ΕΤΑΔ. Τώρα το έψαχνα, το είχα βρει στο σπίτι, δεν μπόρεσα να το βρω στο ίντερνετ. Λέει ξεκάθαρα ότι μπορεί να παραχωρηθεί και δωρεάν. Βέβαια, για κοινοφελείς σκοπούς, το είπε ο κ. Παυλής πριν. Να είναι μόνο για δημόσιο συμφέρον. Και εν τέλει, ας παραχωρηθεί και από το αναψυχτήριο που θα κάνουμε και ας αποδίδουμε το 20% στο κράτος. Σιγά τα ΟΑ. Και τι έγινε που θα δίνουμε το 20% δηλαδή. Θα μπει μέσα το αναψυχτήριο. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Χρυσουλάκης, που θα πάρει σε λίγο το λόγο, μπορεί να διαβεβαιώσει το σώμα ότι το ΤΕΕ θα κινήσει διαδικασίες εκπόνησης της μελέτης. Και παράλληλα, εμείς να πούμε ένα ναι στη διεκδίκηση και ας μην υπάρχει πρόταση, αλλά να φύγει το μήνυμα ότι το Συμβούλιο της ΚΟ, ο Δήμος της ΚΟ, θέλει πίσω τα 70 στρέμματα, γιατί έχει σχέδιο, γιατί έχει μελέτη και γιατί θα τα αξιοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι πάλι μετά από 10 χρόνια. Όσο το αφήνουμε φλού και έτσι στον αέρα, ακόμα και να βγει ο Τσίπρας και να πει σας το δίνω στα λόγια, ή να βγει ο Τσακαλώτος μεθαύριο με μια απάντηση και να πει ότι όσο υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και μπορεί και να το πιστεύει κιόλας. Εντάξει, και μπορεί όντως και να το κάνει. Αλλά θα είναι τι, θα είναι λόγια του αέρα.
Εμείς δεν θέλουμε λόγια του αέρα, θέλουμε λόγια, θέλουμε πράξεις και δεσμεύσεις. Και αυτές τις δεσμεύσεις δεν πρέπει να τις περιμένουμε από τον ουρανό, πρέπει να καλλιεργήσουμε το κλίμα. Και το ξαναλέω, αρνούμε να μπω σε μια λόγια. Μπορώ να κάνω σαν επικεφαλής παράδειξη ένα βήμα πίσω, προκειμένου να φύγουμε από εδώ μέσα με κοινή γραμμή. Ακούσαμε επίσης από τη Δημοτική Αρχή σήμερα να διαπιστώνει ότι ζούμε σε χώρα με μειωμένη εθνική κυριαρχία. Αλήθεια. Όταν η νυν Δημοτική Αρχή, και εδώ να δούμε δηλαδή το πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τις διαθέσεις της και τις πολιτικές της κατευθύνσεις, στο αν πραγματικά θέλει να διεκδικήσει αυτό το ακίνητο και τι θα το κάνει. Γιατί το να το διεκδικήσεις, νομίζω όλοι θα θέλαμε να το διεκδικήσουμε. Το ζήτημα είναι ότι όταν θα το διεκδικήσεις, μετά πώς θα το αξιοποιήσεις. Θα απαντήσω σε αυτό το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος παρακάτω, αφού πάμε στο πρώτο. Εάν ζούμε δηλαδή, και τι έκανε η Δημοτική Αρχή για να ζούμε ή όχι με αυτό που εκείνη αυτή τη στιγμή ισχυρίζεται, με μειωμένη εθνική κυριαρχία. Να θυμίσω ότι το πρώτο ψήφισμα που έφυγε από την Δημοτική Αρχή με σχεδόν την πλειοψηφία να συμφωνεί σε αυτό ήταν η στήριξη της νυν κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις που πήγαινε για να υπογραφούν νέα μνημόνια, που μέσα στα αυτά τα μνημόνια εμπεριείχαν και την ίδρυση ή τη μετονομασία του ΤΑΙΠΕΔ σε νυν ΕΤΑΒ. Έχουμε λοιπόν επιτελείο από μηχανικούς, από δικηγόρους που δουλεύει συνεχώς στο θέμα. Είμαστε καλά διαβασμένοι, έχουμε πολλά όπλα. Και να ευχαριστήσω και τον κύριο Δρόσο, εκ μέρους του Δρόσο τον Δημήτρη, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος έθεσε το Δικηγορικό Σύλλογο στη διάθεσή μας, να δουλέψουμε μαζί. Εάν χρειαστεί λοιπόν, θα φτάσουμε και μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας. Θα τον μπλοκάρουμε από κάθε πλευρά. Θα ενημερώσουμε επίσης και τους βουλευτές. Από ό,τι πληροφορούμε απόψε, ήδη ο κύριος Καματερός το έφερε στη Βουλή. Και να πούμε ότι δεν είμαστε κατά των επενδύσεων, υπέρ είμαστε, αλλά θέλουμε να γίνονται με κανόνες και με όρους βιωσιμότητας και σεβασμού στο περιβάλλον. Επειδή όμως η αίτηση παραχώρησης της κυριότητας ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να συνταχθεί αυτή η μελέτη, εμείς παράλληλα θα προχωρήσουμε και σε αίτηση απένταξης, την οποία θα σας καλέσουμε όλους, Δημοτική Αρχή, Δημοτικές Παρατάξεις, φορείς να τις συνυπογράψετε. Και να σας πω λοιπόν τι εννοούμε με τον όρο απένταξη. Βρήκανε λοιπόν 10-11.000 ακίνητα του Δημοσίου. Όποιο ήταν του Δημοσίου, το βάζανε σε ένα τσουβάλι. Χτες διάβασα στην εφημερίδα ότι είναι και ο Λευκός Πύργος μέσα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ό,τι βρήκαν το βάζανε σε ένα τσουβάλι. Από εκεί και μετά όμως, αρχίζει το ξεκαθάρισμα. Ένα-ένα παίρνουν πληροφορίες και όποιο είναι μνημείο ή οτιδήποτε, αυτά που προβλέπει, υπάρχουν οι εξαιρέσεις του νόμου 4389 του 2016, το άρθρο 96, παράγραφος 4, το οποίο λέει ότι εξαιρούνται γυαλί και παραλίες, περιοχές Ραμσάρ, περιοχές Νατούρα, αρχαιολογικοί χώροι και λέει όλα όσα είναι προορισμένα για εξυπηρέτηση δημοσίων, δημοτικών κτλ. Χρήσεων. Προσέξτε, λέξεις κλειδιά που αναφέρονται και στο άρθρο 1, στη ζώνη 1. Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε την απένταξή του πατώντας στο ότι είναι για εξυπηρέτηση δημοσίων ή δημοτικών χρήσεων και είναι και αρχαιολογικός χώρος, αν δεν το ξέρετε. Όλος ο πρώην Δήμος ΚΟ, σύμφωνα με ΦΕΚ του 2001, είναι χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Έχουμε λοιπόν πολύ ισχυρά χαρτιά να ζητήσουμε την απένταξή του. Στην υπόλοιπη περιοχή, ο Ναυτικός Όμιλος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε 17 στρέμματα και όχι σε 70. Εγώ πάω και κόβω αγκάθια σε 17 στρέμματα. Κλαδεύω 17 στρέμματα. Καθαρίζω σακούλες το απόγευμα και μπουκάλια από λόμενους σε 17 στρέμματα, όχι σε 70. Μου είναι δύσκολο. Προσωπικά το λέω.
Ζητάω από το Δήμο να μου φέρει κάδους για τα 17 στρέμματα. Ζητάω να φτιαχτεί το πάρκι να παίξω με την άσφαλτο που έλεγε ο κύριος Δήμαρχος για τα 17 στρέμματα. Για τους λουόμενους που έρχονται στα 17 στρέμματα. Προχτές το ΤΕ και ευχαριστώ για την όποια κίνηση και το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Δικηγορικό Σύλλογο που είπε ότι θα στηρίξει την οποιαδήποτε προσπάθεια. Ακούστηκε το «Βρε Γιάννη, ας μείνουν και αμόλοφοι». Να μείνουν αμόλοφοι, αλλά δεν πάει κανένας από τους κόους πολίτες τους αμόλοφους να κάνει μπάνιο. Έρχεται εκεί που έχει ντουζιέρα, που έχει ξαπλώστρα, που έχει καφέ, που έχει τουαλέτες. Τουαλέτες που ανακαινήσαμε ως ναυτικός όμιλος να χρησιμοποιούνται από παιδάκια 6, 7, 8, 17 ετών και χρησιμοποιούνται από πολλούς τουρίστες και από πολλούς κόους. Αυτό βέβαια δεν έγινε μόνο από τον ναυτικό όμιλο, έγινε και με τη βοήθεια των εργαζομένων του Δήμου, έτσι, και από το Δήμο. Λοιπόν, τα υλικά και όλα τα λοιπά ήταν από τον όμιλο. Στην περιοχή είναι μικρός ο τόπος και γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται. Ο όμιλος δεν έχει έσοδα. Ο όμιλος προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό τον αυτοαθλητισμό στο νησί χωρίς έσοδα. Τα μόνα έσοδα είναι οι γονείς. Η όποια στήριξη έρχεται από κάποιους φορείς και από κάποιους ιδιώτες, στήριξη παράδειγμα όπως είναι η Μαρίνα, τους ευχαριστώ και εδώ απόψε, όπως είναι κάποιοι φορείς όπως ο Κυριάκος Ψαρομπάς και δεν ξέρω αν θα ήταν ωραίο να λέω ονόματα απόψε, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δεν θα μπορούσε να σηκώσει ο όμιλος τα 2.500 ευρώ περίπου που χρειάζονται για βενζίνη του φουσκωτού του. Δεν θα μπορούσε ο όμιλος να καλύψει έξοδα για τη θέση πάρκινγκ στη Μαρίνα. Εάν δεν υπήρχε αυτή η βοήθεια. Δεν θα μπορούσε ο όμιλος να έχει σκάφη, εάν δεν υπήρχαν αυτά τα ξενοδοχεία που το καλοκαίρι βγάζουν σκάφη για πέταμα και τα παίρνουμε και τα φτιάχνουμε για να μπορούν να κάνουν τα παιδιά προπόνηση. Όλους αυτούς θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω όμως να δούμε τι πρόταση θα κατέβει, τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, παρακαλώ το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Δήμο απόψε και όλους σας να πάρουμε μία απόφαση. Αν θέλουμε πραγματικά να αξιοποιηθεί όλη αυτή η περιοχή για τα παιδιά, βασικά αυτό είναι ο λόγος. Εγώ μόνο γι' αυτό θα μπορούσα να μιλάω, για τίποτα άλλο. Εντάξει, να αξιοποιηθεί και τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα είναι κολυμπητήριο μικρό 25 μέτρων πισίνα με λίγες εξέδρες, δεν ξέρω. Είναι κάτι που είναι χρειαζόμενο στο νησί, είναι απαιτητό, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν το Τεχνικό Επιμελητήριο μπορεί να κάποια στιγμή να μας πει αν όλα αυτά τα ξενοδοχεία με τις πισίνες των 50 μέτρων και των 25, όταν τις φτιάξαν τις πισίνες, είχαν υπογράψει ότι αν απαιτηθεί, θα δίνεται στους πολίτες για χρήση. Σε σχέση με τη δική μας πρόταση και με όλα όσα συμπληρωματικά καταθέσαμε για την προσπάθεια κατοχύρωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της περιοχής με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανανεύσουμε το ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι 5 βουλευτές και τα λοιπά να πάρουν θέση, ενιαία θέση, στα έδρανα της Βουλής. Εμείς ψηφίζουμε υπέρ της πρότασης του ΤΕΕ, όπως αυτή κατατέθηκε και όπως αυτή συνυπεγράφει από όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην συνάντηση της 3ης, αν θυμάμαι καλά, Σεπτεμβρίου. Κύριε Παυλή. Θα διεκδικηθεί ο επαναπατρισμός εκείνης της εκτάσεως χωρίς καμιά δέσμευση. Να γίνει η δεξαμενή τάδε, το κολυμπητήριο, μη κολυμπητήριο, το κιόσκι, μη κιόσκι. Ας έρθει στα χέρια του Δήμου, ο Δήμος δεν θα το εκποιήσει. Θα κάνουμε κάποιες εγκαταστάσεις που να εξυπηρετούν τους λουμένους και να καλυφθούν και ανάγκες υπαρχούσης εκεί εγκαταστάσεως, αυτή που περιγράφει από τον επικεφαλής του ναυτικού ομίλου της ΚΟΑ. Απλά πράγματα. Αυτό που δεν ακούσαμε είναι πρόταση από τη Δημοτική Αρχή. Αντιθέτως, ακούσαμε μία πρόταση από τον κύριο Χρυσουλάκη εκ μέρους του ΤΕΕ, την οποία, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Χατζηγαλίμιος την υποστήριξε ως μηχανικός. Άρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, αλλά πάμε μέσω συνεπαγωγής πάλι. Γιατί δεν πάμε ξεκάθαρα. Δήμαρχε, μπορείς να πάρεις το λόγο και να πεις τα βήματα της διεκδίκησης για να μπορέσουμε κι εμείς την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Γιατί έτσι πώς έχει το θέμα φλού, διεκδίκηση,
Ναι, δεν υπάρχει κανένας και το συζητάμε 5 ώρες τώρα εδώ πέρα. Αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει κανένας να διαφωνήσει. Το είπα και στην πρωτομιλία. Εκτός να βρεθεί κάποιος και να πει ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάει σε ιδιώτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ερώτημα. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό το χώρο, είναι δεδομένο. Το έχουμε πει εξ αρχής και είναι η μοναδική δημοτική αρχή, η δική μας και ο ομιλών δήμαρχος, που το 10 έκανε ένα αίτημα να το διεκδικήσει, να παραταθεί. 10-14 δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Έφυγε. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Τώρα έρχονται και λένε τι κάνεις. Μας δώσουν μια αλληλογραφία. Με την αλληλογραφία πρέπει να την έχετε. Πρέπει να την έχετε μέχρι και το 14 που φύγατε, έπρεπε να έχετε στο αρχείο σας, όλοι σας, ή κάποιος από εσάς και να το παραχωρήσει σε εσάς, εκτός και αν δεν έχετε σχέση μεταξύ σας ή πρώην παράταξή σας, το τι υπάρχει στο αρχείο. Έπρεπε να το είχατε. Λοιπόν, το δεδομένο της διεκδίκησης δεν το αφισβητεί κανένας, φαντάζομαι, της παραχώρησης. Είμαστε ρεαλιστές ή δεν είμαστε? Ο κύριος Χρυσουλάκης είναι ένας επιστημονικός φορέας που πολύ καλά κάνει και λέει να την πάρουμε την κυριότητα. Εάν θέλουμε την κυριότητα, να μιλήσουμε την κυριότητα, αλλά να είμαστε έτοιμοι και στο επόμενο. Η κυριότητα δεν δίδεται έτσι από κανέναν δωρεάν. Να λέτε τις πραγματικότητες και να λέτε στον κόσμο αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η μακρόχρονη παραχώρηση προς χρήση για ένα αριθμό χρόνων 50-100-200 είναι πιο φυσιολογικό από το να επαναπίστευε την κυριότητα. Διότι αυτομάτως αυτός που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ και δεν τον στην ΕΤΑΔ και δεν τον υπερασπίζουμε, διότι η συμπεριφορά του δείχνει ότι δεν θέλει και καμία ιδιαίτερη διαχείριση, λέει ότι αυτός και ο νόμος που ψηφίσαμε και τα μεσοπρόθεσμα, ότι αυτός έχει ποινική ευθύνη στη διαχείριση αυτού του ακινήτου. Τόσο και αν η κυβέρνηση πάρει μια απόφαση και το απαλλάξει και πει πάρτε το δωρεάν. Να το διεκδικήσουμε δωρεάν. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Δεν το δίνουν δωρεάν. Και λένε κύριοι θέλουμε αντίτιμο. Δεν πρέπει να είναι έτοιμη αυτή η αίθουσα? Με αυτά όλα τα είπα και μου λες Γιάννη ότι δεν τα είπα. Όλα αυτά τα είπα. Αν ζητήσει αντίτιμο για την παραχώρηση τι θα πρέπει να κάνουμε? Ποια είναι η θέση σας? Ή αν πει εμείς το δίνουμε στο Δήμο έναν συμβολικού αντιτίμου τόσων εκατομμυρίων. Μέχρι πόσα μπορούμε να διαθέσουμε? Για τα 70 στρέμματα, για τα 17 που είπε ο κύριος Χρυσούλας, για ό,τι θέλετε. Εδώ, να τα πούμε σήμερα, ότι εμείς για αυτή την έκταση, εάν ζητηθεί αντίτιμο, θα διαθέσουμε τόσα. Στην αρχή η πρόταση για τη χερσαία ζώνη της Πάτρας ήταν για 3 χρόνια και 500 χιλιάρια κάθε χρόνο ο Δήμος της Πάτρας να δίνει. Εμείς λοιπόν θα πάμε εκεί και θα διεκδικήσουμε. Και σας έκανα συγκεκριμένη πρόταση, την οποία φαίνεται ότι δεν θέλετε να ακούσετε ή θέλετε όλη την ώρα αυτή να ακούσετε και να πει ο καθένας αυτό που θέλει να πει, προκειμένου να γράψει κάπου κάτι. Εδώ είμαστε λοιπόν και γι' αυτό. Ποια ήταν η πρόταση? Ο Δήμος ζητά την παραχώρηση του ακινήτου προκειμένου να αξιοποιηθεί για συγκεκριμένες χρήσεις από το Δήμο. Η πρόταση λοιπόν λέει ότι επίσης αποκινούμε το ΤΕ να επεξεργαστούμε την πρόταση. Να μην λέμε όλοι διεκδικούμε, να μπει και το ΤΕ και να βοηθήσει. Να κάνει ομάδες εργασίας και να βοηθήσει. Και εγώ είπα να πάμε και σε προγραμματική σύμβαση και να πληρωθούν αυτοί που θα την κάνουν. Το ΤΕ δηλαδή και να δώσει να δώσει. Δεν άκουσα απάντηση από τον πρόεδρο του ΤΕ. Λέει θα το συζητήσουμε. Η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Από κοινού επικαιροποίηση της μελέτης από το Δήμο και το ΤΕ και κατάθεση πρότασης για μακροχρόνια παραχώρηση του χώρου. Θέλετε κάτι άλλο πιο σύνθετο να πω? Είπα και πιο σύνθετο. Οφείλουμε όμως να κατανοήσουμε ότι αδύνατο και το ξαναλέω αυτό. Φαντάζομαι το κατανοείτε. Να μας το παραχωρήσουν χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Αυτό θα διεκδικήσουμε. Αν όμως προκύψει αντίτιμο, θα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι σε μέχρι που θα πάμε. Και βεβαίως το αντίτιμο αυτό δεν μπορεί να βγαίνει από τους άλλους τα άλλα τέλη που εισπράττει ο Δήμος. Δηλαδή, εισπράττει δημοτικά ανταποδοτικά τέλη για να πληρώνει το αντίτιμο αυτό. Η χρήση εκεί θα πρέπει να παράγει και προϊόν για να πληρώνει την υποχρέωση που θα έχουμε. Είναι σαφές, λέω κάτι περίεργο? Αυτή ήταν η πρόταση, Γιάννη. Δεν την άκουγες εκείνη την ώρα, ήσουν λίγο πιεσμένος.
Είναι λάθος αυτό που λέω? Θέλω να μου πείτε. Ζητούμε την παραχώρηση. Τι να πω εμέ. Η πρόταση είναι. Από κοινού πρόταση με το ΟΤΕ και έτοιμα για παραχώρηση του ακινήτου. Και κλείστε δήμαρχε. Και ήπιες χρήσεις προκειμένου να ζητηθεί αντίτιμο να καλύπτεται από τη χρήση αυτή. Τελεία παύλα. Λοιπόν, η πρόταση την οποία κατέθεσε ο Δήμαρχος την ακούσαμε όλοι. Λοιπόν, επομένως ψηφίζουμε, ξεκινώντας ο κύριος Αντίδημος, ο κύριος Αντιγαλίμιος. Την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, ο κύριος Γερασλής το ίδιο, η κυρία Παπαχρήση το ίδιο. Ο κύριος Σιφάκης την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η κυρία Παντελική το ίδιο, ο πρόεδρος το ίδιο. Κυρία Χατζηχριστοφή την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Ο κύριος Λοΐζος, ναι, ο κύριος Πατούλης, ναι, ο κύριος Κανταρζής, ναι, ο κύριος Ζερβός, ναι, η κυρία Πι, ναι. Ο κύριος Σουλάκης δεν δικαιούται ψήφο, ο κύριος Κιάρης, ναι, ο κύριος Μαραγκός Σεβαστιανός, ναι, ο κύριος Μιλουνάς, ναι, την πρόεδρο της Δημοτικής Αρχής, ο κύριος Σταματάκης, την πρόεδρο της Δημοτικής Αρχής. Ολοκληρώσαμε την πλειοψηφία.